Επειδή σε ξέρω χρόνια, είσαι δηλαδή ο στυλοβάτης της οικογένειας. Είμαι και μ' αρέσει να σου πω την αλήθεια, γιατί θεωρώ ότι με αξίωσε ο Θεός. Επειδή λες για την οικογένεια, θέλω να μου πεις ένα γρήγορο για αυτό που έγινε με τον αδερφό σου και με το ατύχημα. Τι συνέβη? Τι έγινε? Με το τροχαίο. Ποιος είναι αδερφός? Με αδερφός μου είναι σπίτι. Δεν έχει ένα δημοσίευμα στην Εσπρέσο κάτι τέτοιο με ένα αυτοκίνητο? Εγώ έφυγα από το σπίτι και ο αδερφός μου ήταν στο σπίτι. Εχθές έχει βγει. Εχθές μου ήταν αδερφός. Μήπως είναι ο άλλος ο αδερφός σου? Περιμένετε. Δεν κεφαλικό τώρα. Περίμενε. Κάτσε λίγο ρε μωράκι μου. Συγγνώμη. Κάτσε να βγάλω και την επίσης ειδοποίησης. Ανέβαλε, κατέβασε. Όχι. Μάνο, κλείστε λίγο την πόρτα και βγείτε λίγο έξω. Για ακόμη μια φορά, εγώ το ξέρω ότι από σένα το μαθαίνω. Μπορούμε να κάνουμε ένα κάτσι. Ναι. Εγώ νόμιζα ότι το ήξερες. Γι' αυτό σου το είπα. Τίποτε να πεις ένα πράγμα ότι okay, είναι μια χαρά, ας πούμε. Γι' αυτό σε ψάχνω λέω από χτες. Ήταν εξώφυλλο στην Εσπρέσο. Τι είναι? Εγώ τώρα το μαθαίνω από σένα. Περίμενε. Αυτό το που τα μαθαίνω όλα από εσάς δεν υπάρχει. Να το. Εγώ τον άνθρωπο μου τα πέρα έξω δεν τον ξέρω. Έτσι να βρεθούμε, δεν ξέρω τι είναι αδερφός μου. Μια φορά την έχω δει στη ζωή μου. Δεν κατάλαβα, περίμενε λίγο. Σκότωσε δύο ανθρώπους. Το έχω χάσει λίγο, δεν έχω καταλάβει τι γίνεται λίγο. Αυτή είναι άλλη. Ναι. Λοιπόν, για να καταλάβετε, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, τι έχει συμβεί. Είναι ο Ιταλός αδελφός της, εντάξει. Ο Δημήτρης, με τον οποίο από ό,τι έχω καταλάβει, δεν έχουν και ναι, πολλές ναι, σχέσεις. Έτσι φάνηκε. Εντάξει. Αλλά. Δεν πάβει. Το πρωτοσέλιδο έλεγε ότι είναι ο αδελφός ναι, της Άζας Μπάστα. Αν περισσότερο το κάνουμε όλοι μας, και εντάξει, κάτι. Εντάξει, ναι. Και μάλιστα, βλέπετε πως νοτιτό στρίβει μετά το τροχαίο με δύο θύματα, προκάλεσε ο αδερφός της Άσας Μπάστα. Αλήθεια λέει η εφημερίδα, εντάξει, δεν είναι. Μόνο που άκουσες την κοπέλα, αν τον δω στο δρόμο, δεν θα το γνωρίσουν. Ναι, τον έχει δει μία φορά. Τον άκουσες. Είναι ήταν πολύ σημαντικό. Και εκεί στην αρχή σου καρύστηκε, γιατί νομίζω ότι έχει και έναν αδελφό από την ίδια αμάξα στον μπαμπά. Έχει. Σωστά, με τον οποίο έχουν μεγαλώσει και έχουν και πολύ καλή σχέση. Όταν ήταν σπίτι, πραγματικά ήταν σοκαριστικό. Δεν έχουν και καλές σχέσεις, γιατί ο αδερφός της Άσας Μπάστα, ο Ιταλός, είχε με τον νόμο μπλεξίματα στο παρελθόν και γενικότερα έχει ξαναδηλώσει ότι μακάρι να μπει στον ισχυρό δρόμο αυτό το παιδί. Δεν έχουμε πολύ καλές σχέσεις, δεν μιλάμε ιδιαίτερα, αλλά ξέρω εγώ, αδελφός μου είναι, ετεροθαλής μεν. Αλλά... Αίμα της είναι.